Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη μας συνταγή. Είναι λίγο εξωτική γιατί έχει βούτυρο καρύδας, έχει μπανάνα, έχει κάρδαμο, αλλά είναι πανεύκολη στο να τη φτιάξετε. Χρειάζεται μόνο σε ένα μπολ, ένα σύρμα και τα υλικά μας για να φτιάξετε τη συνταγή. Για το κέικ μπανάνας με κάρδαμο θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια βούτυρο καρύδας, 2 μπανάνες όριμες, 3 αυγά μεσαία, 2 κουταλιές της σούπας, γιαούρτι στραγγιστό, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλάκι του γλυκού, κάρδαμο σε σκόνη, 100 γραμμάρια ζάχαρη μαύρη μαλακή, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας baking powder και 1 πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ζάχαρη άχνη, κακάο, φύλλα μέντας, 1 κουταλάκι του γλυκού, βούτυρο καρύδας, 1 μπανάνα, 80 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό και 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε βούτυρο καρύδας. Ξέρω ότι πολλοί θα πείτε, εκεί, ηρέμησε. Αυτά που κάνεις δεν είναι σωστά. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο καρύδας, μπορείτε να βάλετε είτε μαργαρίνη, είτε μπορείτε να βάλετε κανονικό βούτυρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε θα το βάλουμε μέσα στο κατσαρολάκι μας και πάνω στη φωτιά για να το λιώσουμε. Τώρα, έχω 2 μπανάνες και το βασικό συστατικό στη συνταγή, εδώ πέρα, επειδή κάνουμε ένα κέικ μπανάνας, είναι οι μπανάνες μου. Οπότε, θέλω οι μπανάνες να είναι αρκετά αόριμες. Σε περίπτωση που οι μπανάνες μας δεν είναι αόριμες, τότε θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη γεύση. Φαίνονται όταν οι μπανάνες είναι αόριμες. Άμα δυσκολευόμαστε να βγάλουμε τη φλούδα και η φλούδα είναι σκληρή, σημαίνει πως πραγματικά οι μπανάνες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Επίσης, όταν ανοίγουμε μία μπανάνα, πρέπει πραγματικά να μυρίσει όλος ο τόπος μπανάνα. Η μπανάνα, όσο περνάνε ημέρες και οριμάζει, γίνεται ακόμα πιο γευστική, ακόμα πιο όρημη, ακόμα πιο νόστιμη. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, βάζω τις μπανάνες μέσα στο μπολ. Θα πάρω ένα πυρουνάκι. Και σε περίπτωση που είναι όριμες, αυτό που γίνεται είναι ότι λιώνουν και κατευθείαν. Κοιτάξτε εδώ. Παπ, παπ, παπ. Και δεν μένουν κομμάτια καθόλου. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω τώρα, η μπανάνα θα διαλυθεί τελείως μέσα στο κέικ και θα βγάλει όλο το άρωμα και δεν θα νιώσουμε καθόλου κομμάτια μπανάνας. Λοιπόν, δεν θα τη σπάσω παραπάνω γιατί είναι αρκετά όριμη, θα σπάσει μόνη της. Το βούτυρο καρύδας έχει λιώσει. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Έχει ελαφριά το εσάνς, το άρωμα της καρύδας που μας αρέσει. Θα τα αφήσω λίγο να κρυώσει, δεν θέλουμε να είναι ζεστό. Οπότε πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υγρά στοιχεία μαζί με την μπανάνα. Τα υγρά μας στοιχεία είναι τα αυγά, 3 αυγουλάκια, βροχιδόν μέσα. Λοιπόν, βάλαμε τα αυγά μας, θα ρίξω και το γιαούρτι. Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε το γιαούρτι με κάτι, μπορείτε να βάλετε γάλα, γάλα καρύδας, γάλα μυγδάλου, γάλα σόγιας, ό,τι σας αρέσει μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ουσιαστικά βάζω και τη βανίλια μου και το κάρδαμο. Το κάρδαμο το αγαπώ. Μυρίζει καταπληκτικά. Ό,τι αρωματικά θέλετε να βάλετε σε αυτό το κέικ μπορείτε, τζίντζερ, κανέλα, γαρίφαλο και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά μην το παρακάνετε, γιατί θα καλύψουν τη γεύση της μπανάνας και ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ. Φυσιολογικά, άμα η μπανάνα σας είναι αρκετά όρημη, κοιτάξτε εδώ, σχεδόν εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει μπανάνα μέσα στο μείγμα. Αυτό ακριβώς θέλαμε. Τώρα, έτσι όπως είναι, ρίχνω και το υπέροχο βούτυρο καρύδας μου μέσα. Εδώ. Είναι φανταστικό έτσι, δεν είναι, που είναι διαφανές. Τέλεια. Και το τελευταίο υλικό που θα ρίξω μέσα, πριν ρίξω τα στερεά μου, είναι η μαύρη μαλακή ζάχαρη. Και όταν λέω μαύρη μαλακή, εννοούμε αυτή. Μπορείτε να βάλετε και καστανή ζάχαρη, απλά η μαύρη μαλακή έχει ουσιαστικά τη μελάσα μέσα και η μελάσα μας δίνει αυτό το καραμελένιο άρωμα, καραμελένια γεύση που θέλουμε τελικά στο κέικ. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά και έχω όλα τα στερεά μου εδώ πέρα, που είναι το αλεύρι μου, το διογκωτικό μου και το αλάτι. Baking powder, αλάτι και αλευράκι. Μην μου γράψετε κανένα μήνυμα από κάτω αν μπορούμε να βάλουμε βρώμη ή μπορούμε να βάλουμε αλεύρι ολική. Το έχω κάνει όσο πιο healthy γίνεται. Μην τα αλλάξετε κι άλλο, γιατί μετά θα με κοροϊδεύουν. Βάλτε το αλευράκι το κανονικό και άμα σας αρέσει το κέικ, μπορείτε την επόμενη φορά να αντικαταστήσετε 20-30% με αλεύρι ολική. Όχι από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ. Και για πες μου, η συνταγή πώς σου φάνηκε, φίλε μου Διονύση? Πάρα πολύ εύκολη. Ναι. Πολύ healthy. Ναι. Και θα έλα ρε φίλε. Λοιπόν. Τώρα, παίρνουμε τη φορμούλα μας, 30 εκατοστά, θέλουμε λίγο βούτυρο καρύδας, εδώ, θέλουμε να βουτυρώσουμε το φορμάκι μας. Άμα νομίζετε ότι η φόρμα σας δεν είναι αντικολλητική και υπάρχει περίπτωση να κολλήσει το κέικ, απλά θα βάλετε και λίγο αλευράκι, θα σεμιζάρετε. Αλλά άμα είναι αντικολλητική, θα είναι μια χαρά. Δεν μπορείτε να κάνετε το κέικ σας τέλεια. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, κατευθείαν αδειάζω όλο το μείγμα μέσα.
Δεν φαίνεται αρκετά υγρό το μείγμα, φίλε Διονύση? Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι που πρέπει να προσέχεις. Όταν βλέπεις σε κέικ πάνω από δύο αυγά, δεν θέλω να σε φοβίζει ποτέ το άμα είναι υγρό ή όχι το κέικ. Γιατί το κέικ θα σφίξει με τα αυγά. Άμα δεν έχει αυγά το κέικ μας και είναι τόσο υγρό, τότε να φοβάσει, γιατί πραγματικά δεν πρόκειται να σφίξει μόνο με τα λεύρη. Οπότε εδώ πέρα έχουμε τα αυγά που θα σφίξουν το κέικ και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Θέλουμε ο φούρνος μας για πρώτη φορά στους 150 βαθμούς, όχι 180-150, ψηλά-ψηλά η σχάρα. Βάζουμε κάτω, δεν το ζαλίζουμε και ψήνουμε για ακριβώς μία ώρα. 150 βαθμούς, μία ώρα, δεν ανοίγουμε καθόλου το φούρνο μας, τον αφήνουμε έτσι, κοιτάξτε. Έτσι. Τελευταία στιγμή, μόνο 10 λεπτά, 15, άμα θέλουμε να ελέγξουμε πριν να γίνει το κέικ μας, τότε μπορούμε να ελέγξουμε για να ανοίξουμε το φούρνο. Γιατί άμα ανοίξουμε πιο νωρίς το φούρνο, το κέικ θα ξεφουσκώσει και δεν είναι σωστό. Κάναμε τόση διαδικασία, 3 λεπτά, οπότε να μην το χαλάσουμε. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ραντεβού πίσω σε μία ώρα, θα κόψουμε το κέικ να σερβίρουμε και θα σας δείξω και μία εναλλακτική που κάνω και εγώ στο μαγαζί για να μπορέσουμε να το σερβίρουμε λίγο πιο ιδιαίτερο. Η μπανάνα αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή παγκοσμίως, μετά το σιτάρι, το ρύζι και το καλαμπόκι. 50 διαφορετικά είδη μπανάνας υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται και η ποικιλία Goldfinger, η οποία δεν έχει γεύση μπανάνας, αλλά μήλου. Και το κέικ μας είναι έτοιμο, κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Έτσι άμα το δοκιμάστε, θα είναι από τα πιο γευστικά κέικ που έχετε δοκιμάσει και θα σας τα αποδείξω αμέσως τώρα, γιατί ο Διονύσης θα έρθει εδώ να δοκιμάσει σαν επίσημος δοκιμαστής της εκπομπής μας. Να ξέρεις ότι επειδή έρχεσαι στις μισές τους εκπομπές, υπάρχουν και άλλοι δοκιμαστές όταν λείπεις. Δεν πιστεύω να σε πειράζει αυτό. Να σας πω και κάτι πολύ ωραίο, θα έρθεις να δοκιμάσεις. Μου λέει ο Διονύσης προάλλες ότι ο κόσμος όλος τον αναγνωρίζει και τον ξέρει και θέλει ποσοστά από την εκπομπή. Και του λέω, δεν βγαίνει το όλο πράγμα, το καταλαβαίνεις. Με ρωτάνε ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα μου. Α, εγώ δηλαδή. Ναι. Για δοκίμασε ρε φίλε. Και πες αυτός που είναι δίπλα σου, είναι αυτός που κάνει το πιο φανταστικό κέικ μπανάνας. Ευχαριστώ. Δεν είσαι τυχαία δίπλα μου, ξέρεις. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε πιο kinky, μπορείτε να βάλετε και σοκολάτα μέσα, αλλά πάμε σε μια πιο healthy εκδοχή. Αλλά άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε τα coco nibs, ουσιαστικά τους σπόρους κακάου που μπορούμε να βάλουμε μέσα, τους σπασμένους, που μας δίνει αυτή την crispy υφή και λίγο πιο πικρό και λίγο πιο ιδιαίτερο. Λοιπόν, το κέικ μας είναι άψογο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάνω και τη δεύτερη εκδοχή, αλλά όντως μερικές φορές μου αρέσει πάρα πολύ να σας δίνω και εναλλακτικές για το τι μπορείτε να κάνετε. Οπότε θα ρίξω αυτά εδώ. Εδώ. Να τα αφήσω. Να βάλω και λίγο άχνη ζάχαρη από πάνω. Ή θα πείτε ότι δεν είναι healthy πια. Πού είναι η άχνη, να τη. Ωραία. Ωραία, να χιονίσει λίγο. Και να βάλω και λίγο κακάο. Το κακάο δεν μας πειράζει. Και λίγο κακάο. Ωραία. Να το κάνουμε αυτό όμορφο. Να βάλουμε και κάνα φιλαράκι δίπλα μέντας. Μας αρέσει. Είναι ωραίο. Απλά εσείς για το δεκόρ. Και πιστέψτε με, και μόνο που θα βάλετε τη μέντα από πάνω, θα μυρίσει καταπληκτικά όλο μας το πιάτο. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, έχω κρατήσει δύο φέτες από το κέικ μου εδώ πέρα. Και θέλω να τις κάνω ιδιαίτερες. Όχι πως δεν είναι, πάρα πολύ νόστιμες. Απλά θέλω να τις κάνω έτσι πιο πρώτο πιάτο. Σαν το βάζω στο μενού μου και κάποιος παραγγέλνει και το δίνω να το φάει. Γίνεται? Γίνεται. Πώς γίνεται? Θα το μάθουμε τώρα. Α, θα το μάθουμε τώρα. Πολύ σωστά απάντησες. Όντως θα το μάθουμε τώρα. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε την μπανάνα και θα την κόψουμε ωραία κομμάτια εδώ. Μεγάλα. Δεν χρειάζεται να την κόψουμε πολύ ψηλά. Θέλουμε να βάλουμε 3-4 κομμάτια μπανάνα, ίσα να υπάρχουν από πάνω. Όριμη μπανάνα. Ωραία μπανάνα, όχι Παναγία μου. Ωραία πράγμα μπανάνα. Λοιπόν, θα πάρουμε ελάχιστο βούτυρο. Τι βούτυρο είναι αυτό, είπαμε? Καρύδα. Μπράβο. Πάρουμε ελάχιστο βούτυρο καρύδα, θα βάλουμε στο τηγανάκι. Μπορούμε να βάλουμε λίγο καστανή ζάχαρη για να βοηθήσουμε το καραμέλο, μα μπορούμε να αφήσουμε σκέτες μπανάνας να καραμελώσουν από μόνο τους. Τι θέλετε? Σκέτες. Βάζουμε στο τηγανάκι εδώ. 2, 3, 4. Έλα, κάτσε και εσύ από εδώ. Τέλεια. Και επίσης με αυτό το βούτυρο καρύδα που έχουμε βάλει, τι θα κάνουμε? Θα αφήσουμε να πάρει ωραίο χρώμα το κέικ μας και ουσιαστικά επειδή έχει και τη ζάχαρη που βάλαμε μέσα, την καστανή, τη μαλακή, και επειδή έχει την μπανάνα, θα καραμελώσει από μόνο του και θα γίνει τύπου French toast, σαν αυγόφετες. Απλά πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι να σερβίρουμε αυτό το κέικ με λίγο υπέροχο γιαουρτάκι που έχω στο ψυγείο μου. Εδώ. Θα πάρω ένα πιάτο.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Κατευθείαν εκεί πέρα που έχεις ένα κρύο κέικ, το ζωντανεύεις και το κάνεις πάρα πολύ φρέσκο και ουσιαστικά ένα πιάτο αλαμινού τη στιγμή. Τώρα, πρέπει να. Τι? Έχω δίπλα μου εσένα και το Διονύση γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, οι μπανάνες όντως μπορούν να καραμελώσουν από μόνες τους, δεν χρειάζονται ζάχαρη, αρκεί να μην τις ζωρίσουμε και να μην τις ζαλίσουμε. Άμα γυρνάμε όλη την ώρα το τηγάνι, τι θα γίνει? Θα γίνουν ζουμί, θα γίνουν μαρμελάδα, θα χάσουν την ουσία τους, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κοιτάξτε εδώ. Το κέικ μας έχει πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα, το βλέπετε? Κατευθείαν έχει γίνει σαν αυγόφετες, έτσι δεν είναι? Το βλέπετε? Είναι τέλειο. Έτσι όπως είναι, θα πάρω τις μπανάνες μου που είναι ζεστές και ωραίες. Θα τις βάλω γύρω-γύρω, εδώ και εδώ. Και μία εδώ. Και το τηγάνι μου φεύγει από τη φωτιά. Πόση ώρα μας πήρε? Για κάποιους που έχετε μενού σε μαγαζί, 1 λεπτό. Μπράβο. Και πώς το πουλάμε? Αυγόφετες με μπανάνα. Καταπληκτικά γιαούρτι και μέλι. Λοιπόν, όπως είναι, δεν χρειάζεται να το παρακάνετε στο γιαούρτι. Ένα κενελάκι εδώ πέρα. Και βέβαια τώρα σε αυτή την περίπτωση ταιριάζει ο καλός μας φίλος, ο κύριος Μέλης. Ο κύριος Μέλης τρελαίνεται για τέτοιες συνταγές. Με το που βάλουμε λίγο μελάκι κατευθείαν το όλο πράγμα θα γίνει πάρα πολύ kinky, θα γίνει πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και ουσιαστικά το μέλι τώρα θα πέσει πάνω στο κέικ μπανάνας, θα το ρουφήξει, θα γίνει χαμός. Θα βάλω και ένα φιλαράκι μέντας. Αυτό είναι τεράστιο, ε. Δεν μας πειράζει όμως. Όχι, ήταν πολύ. Θα βγάλω ένα φίλο. Θα μας κοροϊδεύουνε. Θα νομίζουν ότι έχουμε κάνει γλάστρα. Μια χαρά. Και βουάλα. Για το κέικ μπανάνας με κάρδαμο. Λιώνουμε σε ένα κατσαρολάκι το βούτυρο καρύδας και το αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε σε ένα μπολ τις μπανάνες και τις λιώνουμε με ένα πιρούνι. Ρίχνουμε τα αυγά, το γιαούρτι, τη βανίλια και το κάρδαμο. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο καρύδας, τη μαύρη μαλακή ζάχαρη και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια ανακατεύουμε το αλεύρι, το baking powder και το αλάτι και το προσθέτουμε στο μείγμα του κέικ. Αλείφουμε με βούτυρο καρύδας μια μακρόστενη φόρμα, απλώνουμε το μείγμα του κέικ και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για μία ώρα. Αφού ψηθεί, κόβουμε το κέικ σε φέτες. Πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη άχνη και το κακάο, στολίζουμε με φύλλα μέντας και σερβίρουμε. Εναλλακτικά, λιώνουμε σε ένα τηγάνι λίγο βούτυρο καρύδας. Βάζουμε τις μπανάνες κομμένες σε μεγάλα κομμάτια και τις φέτες του κέικ και τα αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να καραμελώσουν και να πάρουν χρώμα. Σερβίρουμε τις φέτες του κέικ με τις μπανάνες, προσθέτουμε το γιαούρτι, το μέλι και στολίζουμε με φύλλα μέντας. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Θα πάρω λίγο απ' όλα. Θέλω και γιαουρτάκι, θέλω και μπανάνα, θέλω και κέικ. Όλα σε μία μπουκιά. Πω πω. Έλα πάλι πίσω. Θέλω να πεις, άμα ήταν πριν 10 το κέικ, γιατί 10 θα το δώσουμε, πόσο έγινε με αυτή την κίνηση. Φάκε την μπανάνα. Μαζί. Έγινε λες και μόλις ψήσαμε κρέπες από κέικ, τραγανό. Μας είπε τη μάνα. Πόσο έγινε από 10, πόσο πήγε? 100. 100. Ευχαριστούμε πολύ.